Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από το Best. Σε 18.563 ευρώ υπολογίζεται το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών της χώρας, ενώ στο ποσό των 5.712 ευρώ ετησίως ανέρχεται το κατόφλι της φτώχειας για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.995 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής αποκαλύπτουν ότι πέρυσι το 18,8% του συνολικού πληθυσμού ήταν σε κίνδυνο φτώχειας, σημειώνοντας πτώση κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες. Το 2022, το 18,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο φτώχειας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, σημειώνοντας μείωση κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 742.235 σε σύνολο 4.049.102. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι πρωτόγνωρη για τη χώρα μας. Το ποσοστό της φτώχειας ανέρχεται πάντοτε σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια τώρα τα νέα στοιχεία μας λένε ότι είναι ελαφρώς μειωμένο και αυτό οφείλεται στο ότι έχουν μειωθεί οι θέσεις εργασίας σε ανθρώπους οι οποίοι είναι χαμηλής εξειδίκευσης και ασχολούνται, παίρνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα και ασχολούνται με τα επαγγέλματα που έχουν απαίτηση χαμηλών προσόντων. Από εκεί και πέρα, σαφώς ο πληθωρισμός έχει ροκανίσει τα εισοδήματα των ελληνικών οικοκυριών, όμως δεν είναι μόνο αυτή η αιτία. Η αιτία είναι ότι οι αμοιβές δεν είναι υψηλές στη χώρα μας και αυτό σημαίνει ότι το διαθέσιμο εισόδημα που υπάρχει χρησιμοποιείται για συγκεκριμένες βασικές ανάγκες και όχι τίποτα παραπάνω. Ο κίνδυνος φτώχειας εκτιμάται σε 25,9% για όσους έχουν ολοκληρώσει προσχολική πρωτοβάθμια και το πρώτο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε 18% για όσους έχουν ολοκληρώσει το δεύτερο στάδιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε 7,2% για όσους έχουν ολοκληρώσει το πρώτο και το δεύτερο στάδιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση, όπως ξέρετε, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί έχει αποδειχθεί ότι όταν κάποιος εκπαιδεύεται, όχι μόνο θεωρητικά, αλλά και σε τεχνικά επαγγέλματα και σε πρακτικά επαγγέλματα, τότε θα μπορέσει να βρει πολύ πιο εύκολα εργασία, θα μπορέσει να απασχοληθεί και άρα θα μειωθεί το ποσοστό της φτώχειας. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την αύξηση των αμοιβών, αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και γενικότερα αύξηση των αμοιβών και καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας, θα μπορέσει να οδηγήσει τα νοικοκυριά σε καλύτερο διαθέσιμο οικογενειακό εισόδημα. Η οικονομική ανισότητα μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 4,3% εναντί 4,2% το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα, η οικονομική ανισότητα μεταξύ των ατόμων κάτω των 65 ετών μειώθηκε κατά 0,8 μονάδες και διαμορφώθηκε στο 5,6% έναντι 6,4% το προηγούμενο έτος. Αν ο πλούτος συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, οι οποίες αποκτούν πάρα πολλά εισοδήματα μέσω της ανάπτυξης αυτής, άρα έχουμε μια ανισόρροπη και όχι ισόρροπη ανάπτυξη, σημαίνει ότι ένα μέρος του λαού θα φτωχοποιείται. Άρα λοιπόν πρέπει η ανάπτυξη να είναι ισόρροπη και να υπάρχει συμπερίληψη και όχι να είναι μόνο με μαθηματικά νούμερα και με ποσοστά. Θα πρέπει να είναι και ποιοτική, ποιοτικά αναλύσιμη, ούτως ώστε να μειώνονται οι κοινωνικές ανισότητες και να συμπεριλαμβάνονται όλοι σε αυτό. Σε εκλογικούς ρυθμούς κινούνται ήδη η Αντιπεριφέρεια Αχαΐας και οι Δήμοι του Νομού ώστε να συντονιστούν και να κυλήσει ομαλά η εκλογική διαδικασία την 21η Μαΐου για την ανάδειξη της νέας κυβέρνησης. Στο Δήμο Πατρεών τα εκλογικά τμήματα θα είναι 323, εκ των οποίων στην Πάτρα θα είναι τα 253. Ο Δήμος της Πάτρας είναι ο μοναδικός Δήμος της Αχαΐας με αύξηση, έστω και μικρή, στον αριθμό των εκλογέων. Πυρετώδεις είναι η προετοιμασία στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας, έτσι ώστε να είναι όλα έτοιμα για την διεξαγωγή των εκλογών την 21η Μαΐου. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε σχέση με το 2019 υπάρχει μια ελαφρά μείωση των εκλογέων στην Αιγιάλια, στη Δυτική Αχαΐα, στο Δήμο Ερημάνθου και στο Δήμο Καλαβρίτων. Μια ελαφρά αύξηση υπάρχει στο Δήμο Πατρέων. Ο συνολικός αριθμός των εκλογέων στις εκλογές του 2023 είναι 279.536, ενώ το 2019 ήταν 280.454. Είμαστε περίπου 10 μέρες πριν από τις εκλογές και υπάρχει κυριολεκτικά μια εντατικοποίηση της δουλειάς στις 74 περιφερειακές ενότητες που την ευθύνη την έχουν οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες για τη διενέργεια των εκλογών.
Είναι ήδη καθορισμένα τα εκλογικά τμήματα, τα οποία είναι λίγο λιγότερα, πολύ λίγο λιγότερα, δηλαδή από 8 τμήματα λιγότερα από τις εκλογές του 2019. Οι εκλογές είναι πάνω κάτω περίπου ίδιοι, λιγότεροι από τους 5 δήμους, τους 4 δήμους ελαφρώς λιγότεροι, και μόνο κατά 2.000 αυξημένη στο Δήμο Πατρέων, δηλαδή είναι κάπου 167.000 εκλογής, ενώ ήταν 165.000 το 2019. Ήδη προγραμματίστηκε η πρώτη σύσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας με τους δημάρχους του νομού για τον πλήρη συντονισμό τους για την 21η Μαΐου, έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην εκλογική διαδικασία. Τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται η προετοιμασία όλη που χρειάζεται από τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας, δηλαδή την προετοιμασία του ΣΑΚΟ, την προετοιμασία των εκλογικών τμήματων σε συνεργασία πάντα με τους Δήμους. Ήδη έχω συγκαλέσει και σύσκεψη την Παρασκευή με τους Δήμους για να μπορέσουμε να δούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες, ώστε να είναι τα πάντα έτοιμα για να έχουμε εκλογές με απόλυτη εντυμότητα, διαφάνεια, και να μην υπάρξουν καταστάσεις τέτοιες οι οποίες θα αμαυρώσουν την εγκυρότητα των εκλογών. Πάντως, στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές θα αξιοποιηθεί η τεχνολογία και τα αποτελέσματα σε ψήφους και σταυρούς και τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά πολύ νωρίς. Φέτος υπάρχει μια, θα έλεγα, εφαρμογή μεγαλύτερη της τεχνολογικής προόδου, δηλαδή ο κάθε δικαστικός αντιπρόσωπος θα έχει τάμπλετ, οπότε κατευθείαν θα μπορεί να ενημερώνει το σύστημα, άρα θα έχουμε και νωρίτερα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα για τα κόμματα, αλλά και για τη σταυροδοσία. Παράλληλα, συνεχίζεται και η συγκέντρωση αποτελεσμάτων από την Αντιπεριφέρεια Αχαΐας, που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει μία δυνατότητα επαλήθευσης ή να υπάρχουν όλα εκείνα τα στοιχεία σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα για να μπορέσει να υποκαταστήσει την ηλεκτρονική συγκέντρωση των αποτελεσμάτων. Οπότε να περιμένουμε εκεί γύρω στις 9 με 10 ουσιαστικά. Νομίζω ναι, 9 με 10 θα έχουμε πολύ νωρίτερα δηλαδή και αποτελέσματα αλλά και σταυροδοσία. 50 μέλη της Δημοτικής Παράταξης Ανυπόταχτη Πολιτεία ζητούν την παρέτηση του επικεφαλής Χρήστου Πατούχα. Σημείο αιχμής στο γεγονός ότι στις βουλευτικές εκλογές ο κ. Πατούχας συντάσσεται με το ΚΚΕ. Και θα συζητήσουμε το θέμα με τον Σωτήρη Παπανδρέου που είναι μαζί μας. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Αρκετά μέλη. Ναι, 50 στον αριθμό δεν είναι καθόλου λίγα, ειδικά για μια παράταξη σαν την Ανυπόταχτη Πολιτεία. Δεν θέλουμε να πούμε κάτι, αλλά είναι μια παράταξη από τις μικρές του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτός και μόνο ο αριθμός σηματοδοτεί κάτι. Τώρα, θες να το πεις ανταρσία, θες να το πεις διαμαρτυρία, είναι μια καταγεγραμμένη επιστολή η οποία βάλει εναντίον του Χρήστου Πατούχα, εναντίον του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης. Αναφέρει, μεταξύ άλλων να σου αναφέρω, ότι ο κύριος Πατούχας έκανε την επιλογή να συμπορευτεί με το ΚΚΕ στις βουλευτικές εκλογές. Είναι γνωστό, εδώ και καιρό έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά του. Μεγάλο μέρος, πιθανότητα πλειοψηφικό, αναφέρουν οι 50 στην επιστολή τους, των υποψηφίων και μελών της Ανυπόταχτης Πολιτείας, ζητούσε σε συλλογικές διαδικασίες και θεωρεί σωστό ότι ο κ. Πατούχας θα έπρεπε πριν την ανακοίνωση της υποψηφιότητας να έχει θέσει την παρέτησή του από επικεφαλής της παράταξης από το Δημοτικό Συμβούλιο και θεωρεί ότι έστω και τώρα μπορεί και κατόπιν εορτής, θα λέγαμε, μετά την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, να το κάνει έστω και τώρα, να αποχωρήσει δηλαδή από επικεφαλής της παράταξης. Έγινε αναγνία τους δηλαδή αυτή η ανακοίνωση? Όπως το αναφέρουν, προφανώς. Δεν είχαν αντιληφθεί, δεν ήξεραν ότι θα έθετε ο κύριος Πατούχας υποψηφιότητα με το ΚΚΕ. Υπάρχουν βασικά τρεις λόγοι που απαριθμούν οι 50 της Ανυπόταχτης Πολιτείας σε σχέση με την άρνησή τους ή με την αντίθεσή τους να έχει αυτή τη διπλή ιδιότητα ο κ. Πατούχας, δηλαδή υποψήφιος βουλευτής του ΚΚΕ και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης, που είναι μεν στην αριστερά, αλλά δεν είναι στο χώρο του ΚΚΕ. Αναφέρουν ότι υπάρχει ασυμβίβαστο μεταξύ του να είσαι δημοτικός σύμβουλος με άλλη παράταξη, Ανυπόταχτη Πολιτεία δηλαδή, και υποψήφιος βουλευτής με κόμμα που στηρίζει άλλη παράταξη στο Δήμο, το ΚΚΕ δηλαδή, που στηρίζει την Λαϊκή Συσπήρωση. Εκπέμπει δεύτερον λάθος μήνυμα, εικόνα και συμβολισμούς για την Ανυπόταχτη Πολιτεία, αφού υποχρεωτικά ο επικεφαλής και δημοτικός σύμβουλος σηματοδοτεί και συμβολίζει την στάση συνολικότερα της παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και τρίτον, από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος της παράταξης
παράταξης 50 τον αριθμό τουλάχιστον θέτει ζήτημα για λόγους ευθυξίας και μόνο, θα έπρεπε ο κύριος Πατούχας να αποχωρήσει από την, με την παρέτησή του από την δημοτική παράταξη, όπως αναφέρουν οι 50. Στο πλαίσιο αυτό δηλώνουν ότι αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο του κυρίου Πατούχα ως επικεφαλής της ανυπότακτης πολιτείας και ως εκπροσώπου της στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων. Οπότε αύριο που έχει Δημοτικό Συμβούλιο θα πάνε πώς? Προφανώς περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την τοποθέτηση του κ. Πατούχα, ο οποίος μέχρι στιγμής στηρίζει γη ηχθείως, δεν έχει κάποια δήλωση, κάνει σε σχέση με αυτή την ανακοίνωση, ούτε έχει τοποθετηθεί επισήμως. Είναι γεγονός όμως ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κ. Πατούχας, εδώ και πολλούς μήνες θα λέγαμε, με την γενικότερη στάση του. Έδειχνε ότι βρίσκεται όχι δίπλα. Απλά έδειχνε, βρισκόταν πολύ δίπλα στη Δημοτική Αρχή. Στήριζε, θα λέγαμε, όλες σχεδόν. Εγώ δεν θυμάμαι τουλάχιστον κάποια, τουλάχιστον σε σημαντικά θέματα, να έχει ταχθεί απέναντι στην πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Και έχει και καιρό ανακοινώσει ότι θα είναι υποψήφιος με το ΚΚΕ. Έχει γίνει αυτή η ανακοίνωση και όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό το ζήτημα θέτει να προκαλεί μια θύελα αντιδράσεων μέσα στην παράταξη της ανυπότακτης πολιτείας. Και όπως είπαμε και νωρίτερα, αριστερά μένει η ανυπότακτη πολιτεία, αλλά όχι ΚΚΕ, που υποτίθεται ότι, και που είναι και γνωστό βέβαια, ότι στηρίζει την παράταξη του Δημάρχου, τη συγκεκριμένη στην πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Αναμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον να δούμε τουλάχιστον στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο θα υπάρξει κάποια τοποθέτηση ή τουλάχιστον και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου από τον κύριο Πατούχα για το πώς σκοπεύει να διαχειριστεί αυτή την κρίση, την τουλάχιστον ξαφνική όπως φαίνεται και υποδηλώνεται αυτή τη στιγμή, γιατί σήμερα το πρωί βγήκε αυτή η ανακοίνωση από τα 50 μέλη της ανυπότακτης πολιτείας, να δούμε πώς θα την χειριστεί από εδώ και στο εξής. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα υπάρχει και σαν παράταξη προσεχής δημοτικές εκλογές. Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει. Άλλωστε είμαστε και λίγο νωρίς ακόμα. Και αυτό μπορεί να δρομολογήσει, δεν το ξέρουμε αυτό. Πιθανότητες είναι αυτές, πιθανολογούμε ότι μπορεί να δρομολογηθούν και άλλες διαδικασίες μέσα στην παράταξη σε σχέση με την ηγεσία της εν ώψη των επόμενων εκλογών. Σωτήρη, θα τα ξαναπούμε και σε λίγο. Εν αναμονή, κυρίες και κύριοι, τη συνάντηση αντιπροσωπείας με τον Δήμαρχο Πατρέων τελούν τώρα οι καταστηματάρχες της Τριών Αβάρχων, που με μία ανακοίνωσή τους ουσιαστικά ξεκαθάρισαν τις προθέσεις τους σχετικά με την έναρξη των έργων δίπλα στα καταστήματά τους, την εποχή που έχει αυξηθεί η κίνηση και ουσιαστικά, όπως καταγγέλουν, αν τα έργα συνεχιστούν, θα δεχθούν σοβαρό πλήγμα στη λειτουργία τους. Αν τα έργα δεν σταματήσουν πάντως μέχρι το φθινόπωρο, δεν αποκλείουν και το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων. Σοβαρή κοινωνική τριβή έχουν προκαλέσει τα έργα ανάπλασης των Τριών Αβάρχων, αφού οι επαγγελματίες καταγγέλνουν ότι ενώ φουντώνει η επισκεψιμότητα στην περιοχή, τα έργα αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους. Μάλιστα, συγκρότησαν επιτροπή και αύριο θα έχουν συνάντηση με τον Δήμαρχο, ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ανάλογα με τις απαντήσεις που θα λάβουν, θα αποφασίσουν και τις μετέπειτα κινήσεις τους. Είναι δύσκολο για όλους μας. Μπορεί να σταματήσει όμως το έργο. Σίγουρα είναι δύσκολο για μας, γιατί για να κλείσεις μια επιχείρηση υπάρχουν έξοδα, τα οποία αυτά από πού θα πληρωθούν. Και με τη σκόνη και με τα έργα. Πέρα από τη σκόνη υπάρχει θέμα, γιατί αυτά τα έξοδα ποιος θα πληρώσει όταν είναι κλειστό. Οπότε ζητάτε αναβολή μέχρι το... Ζητάμε αναβολή. Το πιο σωστό είναι αυτή τη στιγμή που έχουν συμβούλιο με τον Δήμαρχο και ότι θα αναβάλουν ίσως για το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω. Εμένα δεν με αφορά άμεσα, γιατί δεν έχω τραπεζοκαθίσματα έξω. Αυτές τις να τα βρουν με τους επαγγελματίες, να μην μπουν μέσα οι επιχειρήσεις, δηλαδή αυτό. Στην επιστολή τους καταστηματάρχες, το ποσοστό των κάρων αναφέρουν πως σε κοινό του χωρίς κανένα. Στην μέσο πολίτης Πάτρας, σε μια περίοδο που η καλοκαιρία ευνοεί το βασικό χαρτιά.
και πρόβλημα. Και τώρα με τη θερμοκρασία που θα ανεβαίνει και η ισότητα. Ναι, βέβαια. Πιστεύετε ότι θα τελειώσουν στα χρονοδιαγράμματα ή φοβάστε? Δεν νομίζω. Φοβάστε καθυστερήσεις και τα λοιπά. Βεβαίως. Οι επαγγελματίες αναρωτιούνται αν αντιλαμβάνονται στο Δήμο Πατρέων ότι ήδη υποφέρουν ήδη από τη ραγδαία αύξηση των τιμών των πρώτων υλών και του κόστους του ρεύματος και δεν αντέχουν να μείνουν χωρίς δουλειά, διότι ζητούν σταδιακή υλοποίηση των έργων μετά το Σεπτέμβριο, ένα οικοδομικό τετράγωνο κάθε φορά. Plan B για το καζίνο Ρίου εξετάζει τώρα η επενδυτική εταιρεία μετά την απόρριψη του σχεδίου εξυγίανσης από το πολυμηλές πρωτοδικείο Πατρών. Οι 230 εργαζόμενοι που είχαν πάρει προσωρινή ανάσα από την καταβολή μέρος των δεδουλευμένων τους από τον επενδυτή βρίσκονται ξανά σε κατάσταση αβεβαιότητας. Σωτήρη, μία κρύο, μία ζέστη τελικά για το καζίνο Ρίου και ουσιαστικά για τους περισσότερο από 200 εργαζόμενους. Πάμε σε έφεση, Κωνσταντίνα. Τουλάχιστον αυτό λέει η απόφαση των επενδυτών και θα δούμε πώς θα κινηθεί η υπόθεση του καζίνο Ρίου από εδώ και στο εξής. Πάντως τα πράγματα είναι όντως δύσκολα για τους εργαζόμενους, όπως είπες και εσύ. Να σου προσθέσω ότι η υπόθεση εξετάστηκε χθες από την Επιτροπή Ελέγχου Παιχνίων, η οποία βρίσκεται σε αναμονή των διαφόρων εξελίξεων σε σχέση με το πώς θα χειριστεί η εταιρεία την υπόθεση. Και πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να δούμε δυσάρεστες εξελίξεις στο δικαστικό πεδίο, δηλαδή να υπάρξουν κατασχέσεις, να δούμε δηλαδή ένα νέο γύρο κατασχέσεων από πιστωτές μετά από αυτή την απόφαση του δικαστηρίου που απέρριψε από την προηγούμενη εβδομάδα το σχέδιο εξυγίανσης του καζίνου. Τώρα, όσον αφορά την απόφαση αυτή, να σου πω ότι με βάση την απόφαση του δικαστηρίου κρίθηκε ότι η αποδοχή του επενδυτή του σχεδίου των εργαζομένων να τους δώσει όλα τα οφειλόμενα ήταν η αιτία που προκάλεσε όλο αυτό το πρόβλημα, την απόρριψη δηλαδή του σχεδίου. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση είδαμε ότι έγιναν περικοπές και κουρέματα στις οφειλές άλλων πιστωτών, όπως το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΕΦΚΑ, οι ασφαλιστικές εισφορές δηλαδή, σε αντίθεση με τους εργαζόμενους που ο επενδυτής δέχθηκε να τους πληρώσει όλες τις οφειλές. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί οι εργαζόμενοι, όπως αναφέρει στην απόφαση του το δικαστήριο, αναδεικνύονται σε προνομιούχους πιστωτές, κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται από τον πτωχευτικό κώδικα. Να σου αναφέρω ότι για να γινόταν δεκτό το σχέδιο εξυγίανσης των επενδυτών, της ΓΛΑΦΚΑ δηλαδή Capital, για το καζίνο, θα έπρεπε να υπάρξει ένα κούρεμα της τάξης του 52% για τις οφειλές των εργαζομένων, κάτι το οποίο δεν έγινε. Αντιθέτως, οι οφειλές των εργαζομένων εξοφλήθηκαν σε ποσοστό ή δέχθηκε μάλλον η εταιρεία να τις εξοφλήσει σε ποσοστό περίπου 91% και καταλαβαίνεις ότι εδώ δημιουργείται μια ανισορροπία μεταξύ των διαφόρων πιστωτών και συγκεκριμένα μεταξύ των εργαζομένων και από την άλλη πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Αν κρίνει σκόπιμο, Κωνσταντίνα, να πούμε και μερικά οικονομικά στοιχεία σε σχέση με τις οφειλές. Πάμε στα οικονομικά στοιχεία. Αυτή την εκδοχή ότι μπορεί να απορριφθεί δεν την είχαν υπολογίσει. Κοίταξε, πάντα υπάρχει σαν δεύτερη σκέψη η πιθανότητα να απορριφθεί ένα σχέδιο εξυγίανσης. Πάντα σε όλες τις υποθέσεις αυτές, όταν φτάνουν στο ενώπιον της δικαιοσύνης, δεν γίνονται δεκτά όλα τα σχέδια. Κάποια απορρίπτονται, κάποια γίνονται δεκτά. Οι επενδυτές προβάλλουν σε επιχείρημα το γεγονός ότι για λόγους ευαισθησίας, όπως είπαν, κοινωνικής, αποφάσισαν να δεχθούν, να ικανοποιήσουν όλες τις απαιτήσεις των εργαζομένων, προκειμένου, όπως είπαν, να τους έχουν δίπλα τους, να τους έχουν ικανοποιημένους, έτσι ώστε η επιχείρηση να ξεκινήσει κανονικά τη λειτουργία της, όπως και έγινε περίπου την περίοδο του Πάσχα και λειτουργεί ακόμα μέχρι και σήμερα, έτσι ώστε να μην έχουν ένα μέτωπο να αντιμετωπίσουν απέναντί τους αυτών των εργαζομένων. Προτίμησαν δηλαδή να δώσουν προτεραιότητα στην ικανοποίηση των οικονομικών τους αιτημάτων για να προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης χωρίς προβλήματα και εμπόδια στην υλοποίησή του. Αυτό όμως από την απόφαση και μόνο του δικαστηρίου καταλαβαίνεις ότι απέβει ως μπούμεραγκ, γύρισε ο μπούμεραγκ για τους επενδυτές, για την ΓΛΑΦΚΑ Capital, με αποτέλεσμα το πολυμελές πρωτοδικείο της Πάτρας να απορρίψει το σχέδιο εξυγίανσης της επιχείρησης και πλέον η υπόθεση αυτή να βρίσκεται πάλι στο μηδέν και μάλιστα με πολύ μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας για το πού θα καταλήξει. Οι επενδυτές, σε συνομιλία που είχαμε μαζί τους, μας διαβεβαίωσαν ότι θα ασκήσουν έφεση. Μια διαδικασία η οποία καταλαβαίνει ότι θα κρατήσει αρκετούς μήνες πλέον. Από ό,τι μας είπαν, θα φτάσουμε τουλάχιστον τον Οκτώβριο με τέλη του χρόνου, γιατί έχουμε μπροστά μας εκλογές και τα δικαστήρια. Πολλούς μήνες αβεβαιότητας. Έτσι, πολλούς μήνες αβεβαιότητας. Και το κυριότερο είναι ότι δεν ξέρουμε και οι ίδιοι δεν δίνουν κάποιο στίγμα επ' αυτού, δεν διαβεβαιώνουν για το πόσο δηλαδή, τι οικονομικές αντοχές θα έχουν μέχρι την εκδικαστή έφεση,
για να κρατήσουν σε λειτουργία την επιχείρηση και να πληρώνουν κανονικά τους εργαζόμενους. Οπότε καταλάβεις ότι ανοίγει ένα πολύ μεγάλο παράθυρο αβεβαιότητας πλέον ξανά για το καζίνο του Ρίου. Και πάμε εν συντομία στα οικονομικά στοιχεία. Ναι, τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν τις οφειλές που σου είπα, για να καταλάβουμε το μέγεθος της διαγραφής του κουρέματος που έγινε για το ελληνικό δημόσιο και τον ΕΦΚΑ και απέναντίας για τους εργαζόμενους που ήταν πολύ μικρότερο. Στο ελληνικό δημόσιο προβλέπεται με βάση το σχέδιο της εξυγίανσης που έχει κατατεθεί και απορρίφθηκε, πέραν της ολοσχερούς διαγραφής τόκων και προσαυξήσεων ύψους 11,8 εκατομμυρίων ευρώ, διαγραφή κεφαλαίου της τάξης του 48,2% από 14,5 εκατομμύρια στα 7,5 εκατομμύρια να πληρώσουν ως κεφάλαιο δηλαδή στο ελληνικό δημόσιο και αποπληρωμή του σε 240 ισόποσες δόσεις. Κάτι αντίστοιχο προβλέπεται και για τον ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα ολοσχερή πάλι διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων 14,6 εκατομμυρίων ευρώ και κούρεμα του κεφαλαίου, των οφειλών του κεφαλαίου γύρω κοντά στο 50% και από 18,8 εκατομμύρια ευρώ οι επενδυτές να πληρώσουν 9,5 εκατομμύρια ευρώ πάλι σε 240 ισόποσες δόσεις. Αντιθέτως, στους εργαζόμενους όπως είπαμε γίνονται δεκτές όλες οι απαιτήσεις τους σχεδόν και στα δεδουλευμένα τους αλλά και σε κάποιες άλλες οικονομικές απολαβές που είχαν όπως τα φιλοδορήματα. Σε ποσοστό 91,7% γίνονται αποδεκτές αυτές. Μάλιστα οι επενδυτές είχαν πληρώσει για να το ξεκίνημα της επιχείρησης γύρω στις 800.000 ευρώ από παλαιότερες οφειλές προς μια ομάδα 175 εργαζομένων με την δέσμευση ότι θα πλήρωναν κάθε εβδομάδα ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό αρκετών χιλιάδων ευρώ σε κάθε εργαζόμενο για να κυλάει το σχέδιο εξυγίανσης κανονικά και χωρίς και ανεμπόδιστα από την πλευρά των εργαζομένων. Ωστόσο, όπως είπαμε, έχουμε αυτή την ευνηδιαστική εξέλιξη από την προηγούμενη εβδομάδα και παγώνει όλη η διαδικασία. Οι επενδυτές διαβεβαίωνουν ότι θα συνεχίσουν όσο μπορούν ακόμα και όσο αντέχουν οικονομικά την λειτουργία της επιχείρησης. Όμως, κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει τι μπορεί να γίνει από εδώ και στο εξής. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε στους εκλογικούς ρυθμούς, γιατί μαζί μας έχουμε τον υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας και το μεάρχη προστασίας του πολίτη στο ΠΑΣΟΚ, Μαρίνο Σκανδάμη. Κύριε Σκανδάμη, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Βρισκόμαστε στην καρδιά της προεκλογικής περίοδου. Ποιο είναι το κλίμα που εισπράτετε εσείς από το εκλογικό σώμα, γιατί είναι συνεχείς οι περιοδίες και οι επαφές σας? Πράγματι θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά στο ΠΑΣΟΚ βρισκόμαστε σε μια από τις πιο ελπιδοφόρες στιγμές μας μετά το 2005 και το 2019. Είναι γεγονός ότι υπάρχει κόσμος που επιστρέφει στο ΠΑΣΟΚ και εμπιστεύεται τον υπεύθυνο λόγο του. Θεωρώ ότι θα έχουμε και διψήφιο ποσοστό και ισχυρό διψήφιο στην Αχαΐα και όχι μόνο. Αυτή είναι η εντύπωση που μεταφέρεται και από τους άλλους εκλεκτούς συνυποψηφίους του κόμματός μας, όπου συναντούμε ένα κλίμα ενός ΠΑΣΟΚ και ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δεν ντρέπονται πια να πούν ότι είναι ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ είχε υποστεί μια τεράστια ενοχοποίηση με ευθύνη και του κυρίου Σαμαρά τότε και του κυρίου Τσίπρα, σε ό,τι αφορούσε, όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, τη λογική των πλατιών ή τη λογική των ζαπίων. Πλέον αυτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν παρθένες πολιτικές δυνάμεις, όλες ψήφισαν μνημόνια, όπως ξέρετε. Και τελικά μέσα στα χρόνια αυτά φάνηκε ότι η έλλειψη, η κυριαρχική έλλειψη ως κόμμα κυριαρχικής εξουσίας του ΠΑΣΟΚ από τα πράγματα για τα τελευταία 10 χρόνια αποδεικνύει ότι τελικώς το ΠΑΣΟΚ ήταν ιστορικά ο μεγάλος παράγων κοινωνικής ισορροπίας της χώρας. Για να ξανανεύει η χώρα, απαραίτητος όρος είναι να μεγαλώσει το ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι αυτό γίνεται συνείδηση όλο και περισσότερου κόσμου. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια ελπιδοφόρα στιγμή. Καλούμε τον κόσμο να στρατευτεί στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ, στις δυνάμεις της μεσότητας, της σοσιαλδημοκρατίας, αυτές που πραγματικά μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο και να φέρουν ευημερία. Και τα αποτελέσματα των εκλογών θεωρούμε ότι θα είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση για το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον δημοσκοπικά πάντως η Νέα Δημοκρατία, παρά τις δυσκολίες, παρά τη ζωφερή κατάσταση που βιώνουμε, παραμένει πρώτο κόμμα σε κάποιες περιπτώσεις, με διαφορά μάλιστα από το δεύτερο. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να πείσουν τους ψηφοφόρους? Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τις δημοσκοπικές εταιρείες. Προφανώς κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά το ό,τι μπορούν δεν ξέρω αν είναι ό,τι πραγματικά υπάρχει. Έτσι. Διότι είναι εντελώς αναντίστοιχο το κλίμα που συναντούμε, για το ΠΑΣΟΚ θα πω, με το να μας δίνουν οι δημοσκοπήσεις σε 10 και 11%. Όταν κάναμε συγκεντρώσεις το 2019 και είχαμε ελάχιστους ανθρώπους κοντά μας, και αυτή τη στιγμή σειραίει κόσμο σε κάθε δυνατή εκδήλωση. Άρα δεν μπορεί να ισχύουν αυτά τα γεγονότα. Επιφυλασσόμαστε για τα αποτελέσματα οπωσδήποτε. Θα βάλω όμως και ένα σημείο έτσι, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, ότι δημοσκοπικές εταιρείες έχει αποδειχθεί το τελευταίο διάστημα ότι άλλη είχε πάρει 2.200.000 ευρώ αυτή και τα στελέχη της για να
κάνουν επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης. Άλλη εταιρεία συνελήφθη με πλαστά εικονικά τιμολόγια από χωματουργική εταιρεία που παρήγγειλε πανελλαδικές δημοσκοπήσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σαφρό τοπίο και δυστυχώς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν έχει ασκήσει τον εποπτικό έλεγχο όπως πρέπει. Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή και νωρίτερα να γίνονται μετρήσεις, το τελευταίο διάστημα δηλαδή, οι οποίες μετρούν και τον λεγόμενο, γιατί μπορεί να μην υπάρχει ποτέ δεύτερο γύρο των εκλογών, τη στιγμή που τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας της 21ης Μαΐου θα έχουν παράγει ένα νέο σκηνικό, το οποίο δεν μπορεί να σταθμιστεί από πριν για να μετράς τις λεγόμενες δεύτερες εκλογές. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαν να έχουν ελεγχθεί, θα μπορούσαν να είχαν επιληθεί πρόστιμα κυρώσεις όσους κάνουν λάθος μεθοδολογικές έρευνες και τελικά χειραγωγούν την κοινή γνώμη. Ας είμαστε λοιπόν επιφυλακτικοί, δεν μπορώ να αμφισβητήσω συνολικά το ότι κάνουν δημοσκοπικές εταιρείες, υπάρχουν και αξιοπρεπείς εταιρείες. Παρ' όλα αυτά, οφείλουμε να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί μόνο μία αληθινή δημοσκόπηση, μόνο μία πραγματική δημοσκόπηση υπάρχει. Πολύ σωστά το λέτε, το βράδυ των εκλογών. Ναι. Έχουμε όμως Νέα Δημοκρατία και ειδικά το τελευταίο πενθήμερο και ΣΥΡΙΖΑ κονταροχτυπιούνται με φόντο τις παροχές. Παροχές η μία πλευρά, παροχές η άλλη πλευρά. Η δική σας γνώμη ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ και γενικότερα του ΠΑΣΟΚ ποια είναι? Γιατί είναι πολλές οι παροχές. Κοιτάξτε, για να μιλήσουμε για παροχές, πρέπει να μιλήσουμε πρώτα απ' όλα για παραγωγική βάση, η οποία πρέπει να αλλάξει εξ επαρχής. Άρα, το ΠΑΣΟΚ έχει μια συγκεκριμένη πρόταση για το πώς μπορεί να αλλάξουμε διάφορα πεδία, είτε είναι το ενεργειακό, είτε είναι ο ίδιος ο τουρισμός, η αγροτική παραγωγή, η μεταποίηση. Όμως, όλα αυτά αποτελούν ένα σχέδιο που εγώ δεν βλέπω να υπάρχει από πουθενά για να παραχθεί περισσότερος πλούτος, όπως λέμε. Αυτό που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια και με τις δύο κυβερνήσεις, θα έλεγα, ήταν ένας πνιγμός, μια ασφυξία των επιχειρήσεων. Δηλαδή, αν θυμάστε καλά, επί κυρίου Τσίπρα και όχι μόνο των επιχειρήσεων, είχαμε την κατάργηση του ΕΚΑΣ, άρα δεν μπόρεσε να ανασάνει ο μέσος πολίτης. Είχαμε κόκκινα δάνεια, είχαμε παράδοση της περιουσίας του δημοσίου στο υπερταμείο. Είχαμε επίσης τα funds τα οποία ήρθαν στην Ελλάδα και ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Είχαμε την κατάσταση κατά την οποία, όπως θα θυμάστε πάρα πολύ καλά, ενώ με τον νόμο Παπανδρέου, τον νόμο Κατσέλη το λεγόμενο, είχαμε μεσώσει εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια. Όταν ήρθε ο κύριος Τσίπρας, αυτό που θεσμοθέτησε καταργώντας τον νόμο Κατσέλη, τον νόμο της κυβέρνησης Παπανδρέου, έσωσε μόνο 3.000 σπίτια. Και στη συνέχεια ο κύριος Μητσοτάκης παρομοίως 3.000 σπίτια. Ταυτόχρονα, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά το επενδυτικό περιβάλλον, νομίζω παράγεται μια πλαστή εικόνα σε όλα τα επίπεδα. Και λέω πλαστή διότι αυτή τη στιγμή έρχονται φαν στην Ελλάδα διαφόρων συμφερόντων του εξωτερικού και προσέξτε, δεν φέρνουν σχεδόν δεκάρα στην Ελλάδα. Δηλαδή αγοράζουν ελληνικές εταιρείες τις μετοχές τους, τρόφιμα, μεταποίηση, ιχθυοκαλλιέργειες, ζωοτροφές, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Έτσι. Συγκεντρώνουν πλούτο στα χέρια τους ακίνητα, κυρίως με δάνεια από ελληνικές τράπεζες, δηλαδή με χρήμα των Ελλήνων καταθετών. Και στη συνέχεια από τα κέρδη των όποιων εταιρεών έχουν αγοράσει αποπληρώνουν τα δάνεια και τα υπόλοιπα κέρδη φεύγουν στο εξωτερικό. Αυτό είναι επένδυση. Ή να δείτε στον τουριστικό τομέα απίθανες καταστάσεις. Μιλούσαμε με φίλο που συμμετέχει και στο Συμβούλιο των Ξενοδόχων της περιοχής μας. Ένα τεράστιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ κοντά στα 350-400 εκατομμύρια ευρώ που αφορούσε και τα ξενοδοχεία όχι μόνο της 4ης και 5ης κατηγορίας, 4 και 5 αστέρων, αλλά και τα 3 αστέρια, τα 2 αστέρια και του καθεξής. Τελευταία στιγμή με μια απλή υπουργική απόφαση, με μια εγκύκλιο όπως μου είπαν. Κόπηκαν όλα τα λίγων αστέρων ξενοδοχεία και παρέμειναν στο πρόγραμμα για να μοιραστούν όλα αυτά τα χρήματα τα ξενοδοχεία των 4 και 5 αστέρων. Οι μικρές μονάδες που αποτελούν και το 75% των τουριστικών μονάδων και στην περιοχή μας και αλλού εξαιρέθηκαν από τη δυνατότητα να βελτιώσουν την κατασκευή τους και να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και πράσινη ανάπτυξη ουσιαστικά και ανανεώσιμες πηγές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η φιλοσοφία της κυβέρνησης είναι αυτό που πολύ σωστά η Φόφη Γεννηματά είχε περιγράψει ως Μαξίμου ΑΕ, δηλαδή τελικά μια συγκυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το άτυπο κομμάτι του κόμματος, θα το λέγαμε, των μεγάλων συμφερόντων, τα οποία επιβάλλουν στη Νέα Δημοκρατία πολιτικές και νομοσχέδια. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό, το έχουμε καταγγείλει. Είναι προφανές ότι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία τα πράγματα θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερα στη χώρα. Οπότε δεν θα μπορούσα να μην ζητήσω το σχόλιο σας για τις δηλώσεις Τσακαλώτου και Βαρουφάκη με αφορμή τα εναλλακτικά τραπεζικά νομίσματα και συναλλαγές, καθώς εκδώσατε και μια ανακοίνωση σήμερα γι' αυτό. Είναι γεγονός. Μου είναι αδιανόητο μετά από τόσα χρόνια, 8 χρόνια ουσιαστικά μετά το μεγάλο πατατράκ που είχαμε της ελληνικής οικονομίας, με τις κλειστές τράπεζες, με την τεράστια ανασφάλεια, με την παρολίγων νέα οδήγηση σε πτώχευση της χώρας, να ξαναμιλούν αυτοί οι άνθρωποι για έκτακτα τραπεζικά συστήματα, δηλαδή είτε τοπικά νομίσματα είτε ψηφιακές συναλλαγές εξωτραπεζικές,
παράγοντας ένα κλίμα ανασφάλειας στην ελληνική κοινωνία και ουσιαστικά επενδύοντας σε ένα φόβο. Λοιπόν, κοιτάξτε, το νόμισμα δεν μπορεί να είναι φετίχ. Δηλαδή, αν ξαφνικά γυρίζαμε στη δραχμή, όλα θα σώζονταν. Εγώ θα σας πω ένα απλό επιχείρημα. Η Αργεντινή το 2000 πτώχευσε. Λοιπόν, πτώχευσε το 2000 η Αργεντινή, είχε δικό της νόμισμα, έκανε τις αναγκαίες υποτιμήσεις και το 2020 ξαναπτώχευσε. Πού έσωσε το φετίχ του κυρίου Βαρουφάκη, το φετίχ του κυρίου Τσακαλώτου, το δίθεν εθνικό νόμισμα, την οικονομία αυτή. Λοιπόν, να μην κοροϊδευόμαστε. Χρειάζεται σκληρού δουλειά από την Ελλάδα, χρειάζεται σεβασμό στον Έλληνα πολίτη, χρειάζεται αξιοπρέπεια στον κόσμο της εργασίας, στον κόσμο της μικροεπιχείρησης, της μεσαίας επιχείρησης, ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε μια άλλη Ελλάδα. Και κανένα νόμισμα, όπως και αν λέγεται αυτό, είτε φοίνικας, είτε δραχμή, οτιδήποτε άλλο θέλετε, δεν μπορεί να σώσει τη χώρα αν δεν πιστέψει στις δυνάμεις της και αν δεν οργανώσει την οικονομία της στην κατεύθυνση που το ΠΑΣΟΚ προτείνει. Οπότε, κύριε Σκανδάμη, πόσο εφικτό είναι με αυτό το προεκλογικό κλίμα το σενάριο της συνεργασίας? Γιατί το ακούμε έντονα το τελευταίο διάστημα. Εγώ θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο εφικτό. Δηλαδή, εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε ξεκαθαρίσει ότι μας είναι αδιανόητο να κυβερνήσουμε σε μια κυβέρνηση που θα είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης ή ο κύριος Τσίπρας. Είναι προφανές ότι το σχέδιό μας, και πόσο μάλλον ο κύριος Βαρουφάκης, είναι προφανές ότι το σχέδιό μας μας οδηγεί σε αυτό που λέμε ένα σοσιαλδημοκρατικό κοινωνικό πρόγραμμα με συγκεκριμένες θέσεις και χωρίς αυτά τα πρόσωπα σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δίλημα μπροστά μας. Ψήφο στο ΠΑΣΟΚ σημαίνει ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και ένα διακύβευμα ή θα πάμε με την πρόοδο ή με τη συντήρηση. Πρόοδο είναι το ΠΑΣΟΚ. Συντήρηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ για όλους αυτούς τους λόγους που έχουμε εκθέσει. Και τελικά να σας πω και κάτι έτσι που μου προκαλεί εντύπωση. Επικαλείται ο κύριος Μητσοτάκης στο κέντρο και έχει εφαρμόσει τις απίθανες πολιτικές του μεγάλου κεφαλαίου, τις νεοφιλελεύθερες όπως λέγονται. Και ταυτόχρονα ο κύριος Τσίπρας επικαλείται την αριστερά. Και για να επισημοποιήσει δίθεν αυτή την σχέση, πήρε τον κύριο Αντώναρο, τον εκπρόσωπο του κοινοβουλευτικού καραμαλισμού και τον ενέταξε στα ψηφοδελτία του. Ωραία, τι αριστερά είναι αυτή. Δηλαδή, νομίζω στην ανάγκη για εξουσία, ο καθένας οδηγείται σε δρόμους που δεν έχουν καμία έτσι ιδεολογική ταύτιση, πολιτική ταυτότητα, δεν έχουν έρμα. Το ΠΑΣΟΚ όμως διατηρεί αυτόν τον υπεύθυνο λόγο και τον σοσιαλδημοκρατικά υπεύθυνο λόγο και σε αυτόν τον κόσμο απευθυνόμαστε που καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα μπορεί να είναι καλύτερα μόνο η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό ζητάτε κάποιος να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ στις προσεχείς εκλογές? Μα είναι αυτονόητο. Εγώ σας είπα ότι δεν θα υπάρξει κοινωνική ισορροπία στη χώρα αν αυτός ο χώρος της μεσότητας, της κεντροαριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας δεν γίνει κυρίαρχος και πάλι. Όσο υπήρχε κυρίαρχος αυτός ο χώρος, η Ελλάδα προόδευε. Να μην υπερθυμίσει το τεράστιο έργο του ΠΑΣΟΚ, γιατί θα χάσουμε κάνα μισάωρο μιλώντας μόνο για αυτό. Δηλαδή, όταν η Ελλάδα έκανε τα μεγάλα βήματα μπροστά, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ήταν αυτή η δύναμη που μπορούσε να το πετύχει, δεν μπορούσε άλλη. Δηλαδή, ας κάνουμε ένα ερώτημα σε ένα φίλο ο οποίος προέρχεται από την Νέα Δημοκρατία. Και ας το ρωτήσουμε να μας πει τρεις μεγάλες παρεμβάσεις θεσμικές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες πήγαν μπροστά τη χώρα στα τελευταία 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Θα θυμηθεί κανένας κάποια πλην του ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είχε βάλει τη χώρα στην ΕΟΚ? Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούν. Αν κάνουμε την ίδια ερώτηση στον κάθε φίλο μας, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ, προφανώς από το κόμμα μας, ακόμα για το Μέρα 25, ας πούμε, πότε έγιναν οι μεγάλες αλλαγές, όλοι θα σου πούνε ότι υπήρχε το ΕΣΥ, ανεξάρτητες αρχές, ο ΑΣΕΠ, το Ανώτο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ώστε να μην έχουμε πελατειασμό, η διάβγεια του Γιώργου Παπανδρέου, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ώστε να περικόψουμε τα απίθανα δις που διέθετε στην ιδιωτική υγεία ο κύριος Καραμαλής. Δηλαδή μέτρα τα οποία προήγαν την οικονομία, τους θεσμούς στη χώρα. Μόνο με μεγάλο ΠΑΣΟΚ, σας το ξαναλέω, μπορούμε να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα. Και κλείνοντας, κύριε Σκανδάμη, ο εκλογικός στόχος για το δικό μας το νομό, τον ταλαιπωρημένο νομό της Αχαΐας, ποιος είναι? Είναι προφανές ότι εμείς στοχεύουμε σε ένα υψηλό ποσοστό και σε δύο έδρες το νομό. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μία έδρα την καταλαμβάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Για την άλλη, είμαστε υποψήφοι που αναμετρόμαστε. Και προφανώς και εγώ, μέσα από το βήμα αυτό, καλώ τον κόσμο να στηρίξει το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Και εφόσον εκτιμά ότι και εγώ μπορώ να συμβάλλω στο να διατυπωθεί ο λόγος του ΠΑΣΟΚ όπως πρέπει, ζητώ και την ψήφο του κόσμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλό κουράγιο, γιατί απομένουν μερικές τελευταίες ουσιαστικά μέρες, αλλά δύσκολες. Χρειάζονται δυνάμεις αρκετές στο τέλος. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλό σας βράδυ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε ημερολογιακά τώρα ζητήματα, καθώς μπορεί να έχουμε μπει στην άνοιξη και μάλιστα να οδεύουμε προς το τέλος της άνοιξης. Το σκηνικό όμως θυμίζει μάλλον φθινόπωρο. Μαζί μας έχουμε τον Νικόλα Σερέτη, τον γνωστό γεωλόγο. Κύριε Σερέτη, τελικά καλοκαίρι, άνοιξη, φθινόπωρο, τι έχουμε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο καιρός μόνο Μάιο δεν θυμίζει. Θα έλεγα και πόσο μάλλον άνοιξη. Βρισκόμαστε σε κάτι ενδιάμεσα μεταξύ φθινοπόρου και όψιμης άνοιξης, θα έλεγα.
Υπάρχει μια άστατη συμπεριφορά στον καιρό τις τελευταίες εβδομάδες πλέον, θα συνεχόμενη, η οποία αναμένεται να συνεχίσει και τις επόμενες ημέρες και στην περιοχή μας. Έτσι να δούμε τα πράγματα λίγο πιο αναλυτικά. Σας ακούμε με προσοχή. Όσον αφορά ιδιαίτερα την πόλη της Πάτρας και ευρύτερα την Αχαΐα, οι υποψήφιες ημέρες για κάποια φαινόμενα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή όσον αφορά αυτή τη εβδομάδα. Και κυρίως θα έλεγα η Πέμπτη, όπου υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να βρέξει και στην πόλη μας. Και από την επόμενη εβδομάδα, η Δευτέρα και η Τρίτη, με τον καιρό να δείχνει έτσι να βελτιώνεται κάπως, να υποχωρεί δηλαδή, να βλύνεται ο άστατος αυτός καιρός προς το μέσο της ερχόμενης εβδομάδας. Θα μας αποχαιρετήσει ο Μάιος με ανοιξιάτικο καιρό ή βλέπετε τις ομπρέλες να τις κρατάμε μέχρι τα τέλη? Φαίνεται η ατμοσφαιρική κυκλοφορία αυτή, η οποία ευνοεί την επίσκεψη στην περιοχή μας αυτών των ψυχρών λιμνών, θα έλεγα, και οι οποίες καθιστούν τον καιρό έτσι άστατο, φαίνεται αυτό το μοτίβο ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας να μην σπάει προς ώρας. Δηλαδή η τάση είναι και μέσα στο μακροπρόθεσμα και συνέχιση του άστατου καιρού, με διαστήματα πάντα με βελτιωμένο καιρό ενδιάμεσα. Δεν είναι δηλαδή κάτι συνεχόμενο. Θα υπάρχουν ενδιαμέσως και διαστήματα με βελτιωμένο καιρό. Και αναφέρω και σε αυτό το κομμάτι και τη θερμοκρασία, η οποία ενδιαφέρει εξίσου. Θα έχει και αυτές τα καπανεβάσματά της. Θα κυμαίνονται οι μέγιστες εκεί μεταξύ 22-24 βαθμών, λίγο πάνω, λίγο κάτω. Θα έχει έτσι ανόδους και καθόδους υδράργυρος και με τις ελάχιστες βέβαια να έχουν βελτιωθεί αρκετά πλέον. Και νύχτα και νωρίς το πρωί να φτάνουμε με το ζόρι γύρω στους 15 βαθμούς. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο θα έλεγα, από τα οποία θυμίζει περισσότερο άνοιξη, είναι αυτό το στοιχείο πλέον, ελάχιστες θερμοκρασίες. Πάντως, κύριε Σερέτη, όλοι θέλουμε με μεγάλη λαχτάρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι, που ίσως όμως καλό θα είναι να ευχαριστηθούμε το Μάιο, γιατί φέτος λέει θα έχουμε αρκετά θερμό καλοκαίρι. Δεν είχαμε και τόσο βαρύ χειμώνα για να αντιμετωπίσει και η φύση τις δυσκολίες. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό πρέπει να το περιμένουμε ή όχι. Που έχει παρατήρηση, ο χειμώνας φέτος ήταν ένας αρκετά ήπιος και μαλακός χειμώνας, θα έλεγα, ιδιαίτερα και για την περιοχή μας. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή πρόχειρα ένα δεκαήμερο μέσα στο Φλεβάρι, θα μπορούσα να πω χοντρικά, ο χειμώνας επί της ουσίας δεν υπήρξε θερμοκρασιακά. Και είναι κάτι ίσως το οποίο πληρώνω αυτή την περίοδο, με την εκτός εποχής άνοιξη την οποία βιώνω. Τώρα, όσον αφορά το καλοκαίρι και ζώντας στην περίοδο της κλιματικής αλλαγής, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε ακραία πράγματα. Δεν είναι κάτι σίγουρο βεβαίως. Πάντα μιλάμε πιθανότητες στην επιστήμη της μετεωρολογίας και σε κάποιες προγνώσεις που βγαίνουν βάσει στατιστικών. Όταν όμως επισέρχεται ο παράγοντας της κλιματικής αλλαγής, μπορεί να κάνει τα πράγματα απρόβλεπτα. Κύριε Σερέτη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο και για τις προβλέψεις σας, βέβαια. Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλά. Ήταν 9 Μαΐου του 1944 και οι Ναζί κατακτητές στην πλατεία των Υψηλών Αλωνίων έστησαν τις κρεμάλες για να καλύψουν ένα περιστατικό παρακμής μεταξύ αυτών και δοσιλόγων, χρεώνοντάς το στους κομμουνιστές. Η 9η Μαΐου είναι και η μέρα που γιορτάζεται η λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που έληξε ένα χρόνο μετά το έγκλημα αυτό στην Πάτρα. Τους αγωνιστές της αντίστασης που απαγωνίστηκαν στις 9 Μαΐου 1944 από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής και τους ντόπιους συνεργάτες τους στην πλατεία Υψηλών Αλωνίων της Πάτρας, τίμησε όπως κάθε χρόνο η Δημοτική Αρχή. Η εκδήλωση ξεκίνησε με ομιλία από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Παναγιώτη Μελά. Ήταν 9 Μαΐου του 1944 όταν οι ναζί κατακτητές στην πλατεία αυτή των Υψηλών Αλωνίων της πόλης μας έστησαν τις κρεμάλες για 11 αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, προφασιζόμενοι αντίπεινα για επίθεση στους Γερμανούς. Του απαγχωρισμού είχε προηγηθεί επεισόδιο μεταξύ Γερμανών και Ελλήνων συνεργατών τους, που μετά από κρασοκατάνοιξη φιλονίκησαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον θάνατο 2 Γερμανών από πυροβολισμούς, άλλων 2 Ελλήνων συνεργατών τους, καθώς και του διερχόμενου εκείνη τη νύχτα ανύποπτου πολίτη Θεμιστοκλή Διακίδη. Το περιστατικό εξελίχθηκε στη διασταύρωση των οδών τριών ναυάρχων και κανακάρι σε κοντινό Πορνείο, μετά από εινοποσία στο ταβερνείο του αστυνομικού Χρήστου Τασόνη, που βρισκόταν μια γωνιά πιο κάτω. Για να καλυφθεί το παρακμιακό περιστατικό, οι Γερμανοί το χρέωσαν στους κομμουνιστές και διέταξαν την εκτέλεση 10 κρατούμενων. Την επόμενη μέρα έδωσε τέλος στη ζωή της η σύζυγος ενός από τους απαγχωνιστέντες.
ανέδειξαν για μία ακόμα φορά το εγκληματικό πρόσωπο των ναζιστών, των φασιστών, των κατακτητών, αυτούς που για να κρατήσουν ένα λαό προσκυνημένο προχωρούσαν από το ένα έγκλημα στο άλλο. Ταυτόχρονα εδώ και 78 χρόνια, την 9 του Μάη, είναι γνωστή ότι ως ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και αντιστασιακή ύμνη, ενώ η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον εθνικό ύμνο. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.